Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ήρθε η ώρα για να αφήσετε το μυαλό σας να ταξιδέψει σε άλλους τόπους και ιστορίες. Ας αρχίσουμε με μία δραματική ταινία του 1966, «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», την οποία μπορείτε να δείτε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ. Παίζουν Ζωή Λάσκαρη, Μέρη Χρονοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης και άλλοι. Σενάριο Νίκος Φόσκολος. Σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Οδηγός ενός πλούσιου επιχειρηματία τα φτιάχνει με τη γυναίκα του και αποφασίζει να σκοτώσει τον εργοδότη του για να πάρει τη γυναίκα του και να γίνει κύριος της περιουσίας του. Στη συνέχεια δεύτερη ταινία της Παρασκευής στις 10 και 10 το βράδυ, «Μανούλια στο φροντιστήριο». Μία κωμωδία του 1998 με τον Στάσο Πολυχρονόπουλο, Μιχάλη Δεσίλα, Μάγδα Τσαγκάνη και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Απόστολος Στεγόπουλος. Η γνωστή παρέα μετά από την αποτυχία στο Λύκειο κάνει φροντιστήριο για να μπορέσει να περάσει τις πανελλαδικές. Όπως και στο Λύκειο, έτσι και εδώ συνεχίζουν τις τρέλες τους, φέρνοντας τους καθηγητές τους σε απόγνωση. Και προχωράμε στις ταινίες του Σαββάτου, 8 Φεβρουαρίου, με πρώτη ταινία στις 8:30 το βράδυ, «Αυτός, αυτή και το βιολί τους». Μία κωμωδία του 1986 με τους Γκέλι Γαβριήλ, Μάρκο Λεζέ, Στέλλα Κωνσταντινίδου και άλλους. Σενάριο Δήμος Λεβιθόπουλος. Σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουκλάκης. Όλα είναι έτοιμα. Οι δημοσιογράφοι έχουν ειδοποιηθεί. Ο Μαχαραγιάς έχει στείλει τις αποσκευές του. Ένα τηλεγράφημα που ανακοινώνει ότι την τελευταία στιγμή η άφιξη ματαιώνεται, θα φέρει την απελπισία. Ο Γούτος, ο καθαριστής του ξενοδοχείου, περιεργάζεται τα πράγματα του Μαχαραγιά, μάλιστα φοράει τα ρούχα του και η ομοιότητα είναι καταπληκτική. Αυτό δίνει μία ιδέα στον διευθυντή. Ας πάμε όμως τώρα να απολαύσουμε μία όμορφη μελωδία με βιολί. Θα στο σπάσω εγώ αυτό το παράθυρο, ρε! Θα στο σπάσω! Σταμάτα ρε, επιτέλους να ηρεμήσουμε, ρε, σταμάτα ρε! Θα τον ακούσει, δεν δυνατόν, μας έτσι ακουφάνει! Θα σου λέγα που θα στο βάλω, ρε! Τώρα ποιος την ακούει, τη μάνα μας! Διάσονα! Τι έγινε, μωρέ, χάλασες παλιώνει τη γειτονιά, μωρέ! Πάει το βάζο μου! Έλα, ρε, μάνα, και εσύ για ένα βάζο κάνεις έτσι, εδώ διάκοψες ολόκληρη δημιουργία! Τι δημιουργία, τρομάρα σου! Το μόνο που δημιουργείς με δάφτα είναι φασαρία και ζημιές! Τώρα τι να σου πω, ρε, μάνα. Μ' έκανες και έχασα τον ίστρο μου. Τα μυαλά σου έχασες, όχι τον ίστρο σου. Αχ, ήταν αριστούργημα, αριστούργημα. Και ξέρεις κάτι, είχε και φινάλε. Ήταν έτσι μια μουσική πανδεσία. Πανδεσία, άκουσες, μάνα, πανδεσία. Ξέρεις τι σημαίνει πανδεσία? Πώς δεν ξέρω, σημαίνει ότι είσαι... Για δέσιμο. Για χέσιμο, αυτό σημαίνει. Μάνα, πηγώνεις ένα μπουσουργό, ε. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να πάω μέσα να αλλάξω για να... Για πού εσύ? Πού άλλο, Μανούλα μου, στο 2. Σήμερα θα παίξω με το δεύτερο μέρος του Βενέδικτου και της Βεατρίκης. Μωρέ, και αρπάξω κανένα σκουπόξυλο. Μια στιγμή, να αρπάξεις το σκουπόξυλο και να μαζέψεις τα κομμάτια, μάνα. Κοιτάξτε, αδερφούλα, εσύ μια μέρα των ημερών ανέβεις πολύ ψηλά, ε. Εμένα κόβει το μάτι μου, κόβει. Σε ευχαριστώ, αδερφούλη. Να πας στο καλό, κρατσάκι, να πας στο καλό. Που να καταλάβεις την τέχνη, ρε, μάνα, εσύ σε στουπάρει. Μωρέ, εγώ ένα ξέρω, ότι μου σπασε στο βάζο και ήταν και το καλό μου. Ναι, ήταν το καλό σου το βάζο, σιγά το βάζο. Και αυτό το βάζο το σπασες. Αυτό ήταν το κακό σου, μάνα. Πρέπει να σπάσει και τρίτο βάζο για να ολοκληρωθεί το κακό. Ακολουθεί η δεύτερη ταινία του Σαββάτου στις 10 η ώρα, μία κωμωδία του 1961 με τίτλο «Η Λαφίνα», με τους Μπεάτα Ασημακοπούλου, Νίκο Τσόγια και άλλους. Σενάριο Νέστορας Μάτσας και Κώστας Ασημακόπουλος. Σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος.
Ο Γιώργης είναι ο μοναχογιός του πιο πλούσιου τσέλιγκα ενός ορεινού χωριού. Αν και θεωρείται περιζήτητος γαμπρός, αυτός έχει μάτια μόνο για τη Δρόσο, που και εκείνη ανταποκρίνεται στα αισθήματα του. Εμπόδια στην αγάπη τους στέκεται ο πατέρας του Γιώργη. Πρόκειται για ένα σκληρό τοκογλύφο που έχει κατασχέσει τα χωράφια της κοπέλας. Μετά από ένα διαπληκτισμό πατέρα και γιου, ο πρώτος πέφτει νεκρός. Όλοι όμως πιστεύουν ότι τον σκότωσε η Δρόσο. Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 8:45 το βράδυ έχουμε την ταινία «Φουκαράδες και Λεφτάδες». Μία κωμωδία του 1970 με τους Νίκο Ρίζο, Δέσποινα Στυλιανοπούλου και άλλους. Σενάριο Θάνος Λιβαδίτης. Σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Ο Θεσσαλονικιός βιομήχανος Βρανάς σχεδιάζει να παντρέψει το γιο του Αλέξη με την Άννα, κόρη ενός Αθηναίου βιομήχανου. Ο Αλέξης αντιδρά στο σχέδιο του πατέρα του και βάζει το σοφέρ του Νόντα να υποδηθεί το αφεντικό του στη συνάντηση με την Ήφη. Πάμε να δούμε ένα μουσικό απόσπασμα με το Στέλιο Καζαντζίδη. Αμάν, ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι? Ο Στέλιος. Ποιος Στέλιος? Ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης? Ναι. Αχ, πόντος να τον δω και αυτό προσωπικός, διότι μόνο από το ραδιόφωνο τον ακουράζομαι. Μια στιγμή, με συγχωρείτε μια στιγμή, ε. Στέλιο μου! Γεια σου, Στέλιο μου, με θυμάσαι από το Γίγα της Χυψέλης! Λες να μη σε θυμάμαι, ψήλωσες όμως. Πέρασε και ένας χρόνος. Θα μας πεις ένα τραγουδάκι. Σου χαλάω χατήρι εγώ, πατέρα. Παιδιά, παιδιά! Παιδιά, μια στιγμή. Μια στιγμή την κιθάρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Σαν πληγωμένος αετός στην καμαρά. Στην καμάρα μας μπήκα κι ούτε ανάσα ούτε φως ούτε αγκαλιά δεν βρήκα κι όπως σκεπτόμουν πως άλλος αγκαλιάζει το πρώτο δάκρυ μου κατάλαβα να στάζει το πρώτο δάκρυ μου κατάλαβα να στάζει όσοι δεν πόνεσαν ας τους να λένε κι όμως κυρία μου κι οι άντρες κλαίνε Γιατί κλαίνε, ρε. Δεν ακούς τι λέει ο Καζαντζίδης και οι άντρες κλαίνε. Λοιπόν, πώς θα πάμε, Μαρία? Πολύ ωραία, κύριε. Βλέπω ότι σου αρέσει ο Βρανάς, ε. Πάρα πολύ. Μου φαίνεται όμως πως το αρέσω κι εγώ. Αχ, γιατί να μην είμαι στη θέση της κόρης σας. Θα τον έπαιρνα στο πικεφί. Φοβάμαι όμως τώρα μήπως μάθει πως είμαι ένα δουλικό και το βάλει στα πόδια. Αν του αρέσεις πραγματικά δεν νομίζω πως θα κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί να μην το κάνει? Ένας άνθρωπος της δικής του περιοχής μπορεί να πάρει μια κοπέλα συγκεμένα άφραγγη χωρίς πρίκα. Α, που ξέρεις τίποτα δεν αποκλείεται. Κι εσείς δεν θα τον εμποδίσετε? Θα τον εμποδίσω. Αστιεύεσαι. Απεναντίας μάλιστα θα σου δώσω και πρίκα. Πρίκα? Ναι, ναι, δεν σου το είπα μέχρι σήμερα γιατί δεν ήθελα να πάρεις εκείνον τον παλιοθόδρο που θα σου τάτρωγε μέχρι φράγκο. Όχι, κυρία μου, αφεντικούλη μου, άμα είναι έτσι να σε ανασπαστώ. Φυλάει και το γέρο, αφεντικούλη μου. Τότε μια τρέχανε θολά τα δάκρυα μου. Όσοι δεν πόνεσαν ας τους να λένε κι όμως κυρία μου κι οι άντρες κλαίνε κι όμως κυρία μου. Έτσι μ' αρέσουν οι άντρες σκληροί να κλαίνε. Σκληροί άντρες που κλαίνε. Σοφός λόγος. Στη σειρά η δεύτερη ταινία της Κυριακής στις 10:10 το βράδυ με τίτλο «Οι 12 ένορκοι». Ένα δράμα του 1976 με τους Νίκο Γαριφάλου, Γιώργο Χρήστο,
Γιογλερή, Δακτυλίδη και άλλους. Είναι μια θεατρική παραγωγή της ΣΕΡΤ από τη σειρά «Το θέατρο της Δευτέρας». Σενάριο Reginald Rose. Μετάφραση και διασκευή Ντόρας Βολονάκη. Σκηνοθεσία Γρηγόρης Γρηγορίου. 12 ένορκοι κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο καλούνται να αποφασίσουν για τη μοίρα του κατηγορουμένου ενός νέου ανθρώπου που δικάζεται για φόνο. Η απόφαση των ενόρκων πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς θα αναλάβει την υπόθεση άλλο δικαστήριο. 12 ένορκοι, 12 διαφορετικές αντιλήψεις, 12 διαφορετικές προσωπικότητες. Μήπως θα τα καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία? Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 9:40 το βράδυ, η Ρένα είναι offside. Μία κωμωδία του 1972 με τους Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκο Γαλανό και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκος Σακελάριος. Η Ρένα πηγαίνει σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο για να παραδώσει ένα φόρεμα σε μία πλούσια πελάτησα. Το ξενοδοχείο είναι γεμάτο από δημοσιογράφους που περιμένουν να ξυπνήσει ο γνωστός ποδοσφαιριστής Χούλιο Μπάλμας. Η Ρένα θα νευριάσει με όλη αυτή την κατάσταση και όταν εμφανιστεί ο στάρ του ποδοσφαίρου θα του έχει μία ωραία έκπληξη. Ας πάμε στο γήπεδο τώρα για μία μουσικοχορευτική προπόνηση. Η ζωή όπως κι η μπάλα είναι αγώνας και μεγάλο. Κοίτα πρώτος να κλωτσίσεις πριν να σε κλωτσίσει άλλος. Η μπάλα είναι στρογγυλή, στρογγυλή, στρογγυλή και πουθενά δεν μένει. Άλλου τη σπρώχνεις για να πει, για να πει, για να πει, κι άλλου συνήθως μπαίνει. Λότσα την πριν να σταθεί. Πρόσεξ' όμως το δοκάρι, μη χτύπησε και χαθεί. Η ζωή ποτέ μη χάνεις ευκαιρία να σουτάρεις. Γιατί αν σου φύγει μπάλα άντε να την ξαναπάρεις. Η μπάλα είναι στρογγυλή, στρογγυλή, στρογγυλή και πουθενά δεν μένει. Άλλου τη πρόκλης για να πει, για να πει, για να πει, κι άλλου συνήθως μπαίνει. Ελάτε σε καφιόρες! Κουνήστε τα πόδια σας! Κουνήστε τα πόδια, ξέρετε να τα κουνάτε εκτός από τα πόδια. Πολύ αυστηρή η Ρένα. Στη συνέχεια έχουμε την ταινία της Τρίτης, 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, «Ταχύτητα και αγάπη». Μία νεανική περιπέτεια του 1984 με τους Στάσο Πολυχρονίδη, Τέτα Ντούζου και άλλους. Σενάριο Ανδρέας Πόνος. Σκηνοθεσία Τάκης Σιμονετάτος. Μία κοπέλα από πλούσια οικογένεια κάνει παρέα με διάφορους ύποπτους τύπους και εγκαταλείπει το φίλο τους για χάρη ενός περιθωριακού μηχανόβιου. Μπλέκεται με τα ναρκωτικά και την παρονομία και όταν ο μηχανόβιος σκοτώνεται σε μία ληστεία, εκείνη θα πάρει υπερβολική δόση ναρκωτικών και θα καταλήξει σε μία κλινική αποτοξίνωσης. Στη συνέχεια, η δεύτερη ταινία της Τρίτης, «Ορατό της Μηδέν».
μία δραματική ταινία του 1970 με τους Νίκο Κούρκουλο, Μέρη Χρονοπούλου και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Ο Άγγελος επιβιώνει μετά από ένα ναυάγιο και αποκαλύπτει στην αρμόδια επιτροπή ότι η αιτία της καταστροφής ήταν η παραμέληση του σκάφους από τους υπεύθυνους. Ο πλειοκτήτης υπό το βάρος των ευθυνών αυτοκτονεί και ο αδελφός του κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τον Άγγελο. Εκείνος θα παντρευτεί την κόρη του εφοπλιστή και θα αναλάβει την εταιρεία του. Θα ανακαλύψει πως παίζοντας τα ίδια βρώμικα παιχνίδια που οδήγησαν στο ναυάγιο, έτσι θα πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ζωή του. Ας δούμε μία από τις αποφάσεις του. Εσύ το κάνεις αυτό. Ναι, γιατί θα σε φοβόμουν, έκανα υπομονή τόσους μήνες. Είσαι άφηπια. Και σε είχα προειδοποιήσει να πληρώσει γιατί θα σου βγάλει τα πράγματα στον δρόμο. Δεν μπορώ εγώ, κύριε, να έχω την πίστη. Κούλος, θα μ' ακούς. Αυτή είναι η απόφαση. Ναι. Ίσως μαζί με τα πράγματα του να καίει και το παρελθόν. Ακολουθεί η ταινία της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου «Φεύγω με πίκρα στα ξένα». Μία κωμωδία του 1964 με τους Μάρθα Βούρτσι, Χρήστο Νέγκα και άλλους.
Σενάριο Δημήτρης Μελέτης, σκηνοθεσία Ερίκος Θαλασσινός. Ένας νεαρός αξιωματικός του ναυτικού επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από χρόνια. Η μέλουσα γυναίκα του αντιδρά αδιάφορα όταν της εξηγεί ότι αγαπά μία άλλη γυναίκα. Η μητέρα του ωστόσο επεμβαίνει και ζητά από την αγαπημένη του να τον αφήσει. Μετά από 5 χρόνια, οι δύο αγαπημένοι ξανασυναντιούνται όταν ο αξιωματικός χάνει την όρασή του και πρέπει να ταξιδέψει στη Βιέννη για μία δύσκολη επέμβαση. Πάμε να ακούσουμε για τον πόνο του νεαρού μέσα από στίχους ενός τραγουδιού. Θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Η μοίρα το γράφει, μονάχος να ζω. Το μίσος του κόσμου με δέρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Μα δίκη σαν μάνα βαριά με πληγώσαν και ό,τι αγαπούσα το έχασα πια. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά φεύγει για πάντα στα ξένα. Ποτέ το παιδί σου δεν είπε χαρά και φεύγει για πάντα στα ξένα. Μικρές αναμνήσεις μαζί θα πάρω στα ξένα που θα με ρημάδι θα ζω. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Πάντα υπάρχει το κατάλληλο τραγούδι για την κατάλληλη περίπτωση. Και η τελευταία μας ταινία για την εβδομάδα είναι η ταινία «Ο Μακαρίτης, ο Εφτάψυχος», την οποία θα σας δείξουμε την 5η 13 Φεβρουαρίου στις 10 και 15 το βράδυ. Μία κυπριακή κωμωδία του 1980 με τους Ανδρέα Μαυρομάτη, Ηρακλή Γεωργαλά και άλλους. Σενάριο Αχιλλέας Λιμπαρίδης. Σκηνοθεσία Κώστας Δημητρίου. Ο καφιτζής του χωριού, ο Αναστάσης, που έχει ένα παραγιό, βοηθό στο καφενείο, το Τζορονί, ο οποίος κατά τον γιατρό δεν έχει πλήρως και σώα στα σφρένας. Φιλοξενεί στο ανώγειο του καφενείου τον ψευδοαρχαιολόγο κύριο
Καφέτσια και το βοηθό του Αγγέλα, που τελικά είναι μία προκλητική αρτίστα από την Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Παπαδόπουλος, υπάλληλος σε ασφαλιστική εταιρεία, προσπαθεί να πείσει τον τσιγκούνι καφετζή να κάνει μία μεγάλη ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα γιατί υπάρχει η κόκκινη λεμονάδα. Έχουμε κοκακόλα, έχουμε πεψικόλα, έχουμε γκίτσικόλα, έχουμε αρωμαγκόλα, έχουμε σπορτακόλα, έχουμε όλα τα είδη κόλων. Συγγνώμη, κόλα ήθελα να πω, εξαρτάται από το γούστο σας τώρα. Έπιαστε για τα κεβεζελίκια ρε, έτσι όταν ξέρεις το. Έχεις βυσσινάδα ρε. Μα να μην έχουμε βυσσινάδα, κύριε Μουχταρή. Καλησπέρα σας. Έχεις και σουμάδα. Καλοτσέρι, έχω όμως και σουμάδα, κύριε Μουχταρή. Καλησπέρα σας. Ελίζον. Έχει λίζον. Έχουμε και λίζον, κύριε Μουχταρή. Εμένα φέρνω μια λεμονάδα. Ο κύριος Στρέιντζερ. Εγώ να πιω ένα τριαντάφυλλο. Έχει πολύ καιρό να πιω. Δύο τριαντάφυλλα περιποιημένα. Εγώ ελεμονάδα που σου είπα, ρε. Και εγώ ελεμονάδα που σου είπα. Έφτασε. Ωραίος τύπος. Πώς τον είπαμε το φίλο μας, κύριε Μουχταρή, τον ιδιοκτήτη του καφενείου. Α, Αναστάση. Ναι. Έχει κάποια οικονομική άνεση, ναι. Ου, ενεχούμενος, σάζεται πολλά. Τούτος ο καφενές δάμε και το σπίτι δίπλα ευδικών του. Έχει και μετοχές στη συνεργατική. Έχει υπερβόλια, κτήματα πολλά, τούτα που θα μπορούσε να δεις. Έχει ράτο στο ρίσκο πελούκια έντια καμέν. Έχει εδώ το τσορονίδα με μισταρκόν του στον καθένα. Καλά, τίποτε στενούς συγγενείς δεν έχει, κανέναν αδερφό, καμιά αδερφή, κανένα δεσμό, τέλος πάντων. Είσαι έναν αφό που έφυγε που πολλά μητσής και πήγε στην Αυστράλια. Μα όπως εμάθαμε τελευταίος, έτσι και 4 χρόνια που πέθανε. Έντσι κάτι είναι η μαμού που την πέγιαν. Πες, γελαγαβούν τροντάφυλλο θέλεις να σ' αγαπώ. Καλησπέρα σας. Το τριαντάφυλλο σας. Α, ευχαριστώ. Η λεμονάδα σας. Καλησπέρα σας. Λεμονάδα του τυρί. Ένα μπογκά. Ένα λεμονάδα κύριε Στρέιντζερ. Λεμονάδα, ένα λεμονάδα. Μα κότσινη λεμονάδα γίνεται. Να σου εξηγήσω κύριε Μουχτάρο. Του είναι τα αυτιό τα πλάσματα, έρχονταν μαζί. Καθοδόν το τριαντάφυλλο έπιαν τη ζάμπα της λεμονάδας. Και από την αντροπή της εγκοτσίνησε. Καλησπέρα σας. Να συγχωρείτε. Ήρθα που σκέφτηκες την γεια σου κύριε Παπαδόπουλε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ενημέρωσης. Το πρόγραμμά μας βρίσκεται κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net και είστε ευπρόσδεκτοι να μας ακολουθήσετε στα social media. Καλή διασκέδαση και ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!